Η Αγιευλογία, να δά είμαι. Ας λέω καλησπέρα στον Παντελή. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε που είσαι και σήμερα εδώ, να βοηθάς μας, Παντελή. Άμα ελέπω πολλά κέφε και ίσως σήμερα και ξέρω το... λόγω της ζέστης. Άντε, καλά, ας το πάρω έτσι. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες κοντά μας. Θα ξεκινήσω με τους μικρούς, με τους νεότερους που είναι εδώ. Πρώτα απ' όλα, ναι, εμένα. Εσύ είπα μικρός είσαι, ναι. και παίρνω με τη σειρά που είναι δίπλα μου. Ο Γκώσιος ο Γιάννης είναι δίπλα μου. Καλησπέρα σας. Γεια σου, ο Βασίλης ο Τοπαλίδης. Καλησπέρα. Ο Γκώσιος ο Αβραάμ. Καλησπέρα. Τον μικρότερο θα τον αφήσω τελευταίο. Είπε, έσκωσε το σέρι εκείνος πάλι, αλλά τελευταίο θα αφήνω τον. Ο Σταύρος ο Τουλκερίδης θα παίζει το αρμόνιον. Γεια σου, Σταύρο. Πρόσληψη το κάναμε. Ναι, εγώ είπα το. Και αφήνω τελευταίο τον μικρό, γιατί όταν είπα μικρά παιδιά, εκείνο που έσκουσαν το σέρι είναι ο Πολυχρονίδης ο Γιάννης Σωταού. Καλησπέρα, Έρικα. Θα παίζει για το εμάς. Και μετά θα προσθεθούν και άλλοι στην παρέα, όπως ο Αλέξης ο Παρχαρίδης, ο Στέργιος ο Ζιμπηλιάδης. Έχουμε και συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά, λόγω της αυριανής ημέρας, της ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, θα θέλαμε να ακούσουμε τραγούδια έτσι που να είναι σε αυτό το ηχόχρωμα και φυσικά και επιτραπέζια, έτσι. Δίνω το λόγο σε εσάς. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Show.
θυμούμαι τα παρχάρια δεν και μόρφα τα χωρία τα σπρά τα σιόν για την ρεσίν και τα νερά τα κρύα. Πολύ αγάρσι παιδιά και να ανοίξτεν και τερεστάτα πολύ αγάρσι παιδιά τα νεότητα δε μάει φαρμακιά ποτιζάδαει τη δίκη μάνα δε μάγε σοχάρον θα διγάδαει και περνάν όλια τσουλιά τα νεότητα.
όμορφα. Να πάμε τώρα στον Βασίλη τον Τοπαλίδη, αλλά μέχρι να αλλάξει τη λύρα ο Αβραάμ, εγώ ας διαβάζω έναν ανακοίνωση. Την Κυριακή 22 Μαΐου, 11 το πρωί, μετά την Θεία Λειτουργία, στην Ψηλή Ράχη Δράμας, θα γίνει εκδήλωση με θέμα τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Συμμετέχει ο Σύλλογος Καλλιθέας Σικαιών. Όσοι ήσουν εκεί ολόερα, ας έρχονται εκεί να ελέπετε μας, εγώ πάει εκεί θα είμαι. Καλό είναι τέτοιες εκδηλώσεις να τις στηρίζουμε όλοι μας. Παιδιά, νομίζω είστε έτοιμοι. Ο Παντελής θέλει να ακούει τη λαλία τη λύρα. Ναι, έχει δίκιο η Χολύπη.